Περιοδία στην Καρδίτσα πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θεσσαλία εν όψη και των ευρωεκλογών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από υποψηφίους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τα τοπικά στελέχη, περπάτησε στο κέντρο της πόλης, συνομιλώντας με καταστηματάρχες και πολίτες στις καφετέρειες και στην πλατεία. Ενώ στις δηλώσεις του κατηγόρησε την κυβέρνηση για επίδειξη ανικανότητας στη διαχείριση των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία αποδείχθηκε περίτρανα η ανικανότητα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάφεραν ούτε να ενισχύσουν την πρόληψη, αλλά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν γρήγορα και στην αποκατάσταση, με αποτέλεσμα οι επιγείς της περιοχής να ζουν ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από την πλευρά μας προτείναμε από την πρώτη στιγμή να γίνει μια task force και να οργανώσει την αποκατάσταση της περιφέρειας σε συνεργασία της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και των επιμελητηρίων. Ένας κεντρικός σχεδιασμός με διαβούλευση. Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Τρίκαλα, ενώ θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Καλαμπάκα και Φαρκαδόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε το μεσημέρι στο εκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ επί της Ασκληπίου, όπου αναφέρθηκε στο ζήτημα της διακοπής των τακτικών χειρουργείων στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, τονίζοντας την ευθύνη της κυβέρνησης. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη Θεσσαλία ως μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, αναφέρθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις των ΟΠΚΕΠΕ. Πρέπει να μας δώσει καθαρές απαντήσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία τον ΟΠΚΕΠΕ? Γιατί θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεύθυνη και ανίκανη να μοιράσει τα χρήματα των αποζημιώσεων? Και επίσης, να μας εξηγήσει τι σημαίνει το γράμμα του προηγούμενου Προέδρου του Οργανισμού Έλγο Δήμητρα, ο οποίος παραιτήθηκε και ο οποίος καταγγέλει σημαντικά ζητήματα διαφθοράς στον οργανισμό. Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για άρνηση του κ. Μητσοτάκη σε συμμετοχή σε debate, αποδίδοντας τη στάση αυτή σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία.